Δύο λέξεις. Popcorn. Δεν πρέπει να κάνουμε μια εισαγωγή. Σωστό γι' αυτό. Ένα, δύο, τρία. Hello to everybody again and again. Εδώ είμαστε και σήμερα. Έχει αρχίσει η κοπελίτσα εδώ τρώει ήδη τα popcorn. Είμαστε σε εξαιρετική φόρμα και διάθεση και νιώθουμε έτσι πολύ σεξι σήμερα, γι' αυτό έχω βάλει τα leather μου. Εγώ τα σεξι τα φορά από κάτω, δεν τα βλέπετε. Κρίμα που η κάμερα δείχνει μόνο μέχρι εδώ. Δεν θα σας δείξουμε άλλα, γιατί δεν μπορούμε να δείχνουμε και πολλά. Έτσι ναι, θα πάμε ναι, ναι. Σήμερα. Έτσι είναι αυτά. Ναι. Σήμερα θα ανεβάσουμε το επίπεδο αυτής της εκπομπής ένα level παραπάνω. Γιατί δεν μπορούμε άλλο πια αυτήν την υποκουλτούρα που επικρατεί εκεί έξω. Άχι. Θέλουμε να δώσουμε λίγη ποιότητα, λίγη φινέτσα, ρε παιδί μου, λίγο αφάνγκετε. Καταλαβαίνεις τι γίνεται, αυτό θέλουμε να δείξουμε. Και θέλουμε με ένα ποιοτικό τρόπο να μάθουμε κι εμείς τα κορίτσια πώς να τρελάνουμε έναν άντρα. Λίγο ρε παιδί μου, πώς θα τον κρατήσουμε τον άνθρωπο δίπλα μας, πώς θα τον τρελάνουμε. Και πάνω εκεί που ψάχναμε και λέγαμε πώς. Λοιπόν, βασικά πώς ξεκίνησε όλη αυτή η φάση. Ναι. Είναι μία σελίδα στο Facebook που λέγεται Παπαρίνος, θα σας το έχουμε και κάτω στην περιγραφή. Ναι. Η οποία αναβάζει πάρα πολλά βιντεάκια, memes και χιουμοριστικά και άλλα τέτοια. Και βρήκαμε λοιπόν σε αυτό ένα βίντεο κόλαφο, στο οποίο θέλουμε να το μοιραστούμε μαζί σας και να αντιδράσουμε μαζί με τα popcorn μας. Και να σας μεταφέρουμε και εσάς την πολύτιμη γνώση, σε εσάς τα κορίτσια αλλά και στα αγόρια, να μας πείτε ισχύουν αυτά που λέει, δεν ισχύουν, ποια τα λέει. Τα λέει η επικοινωνιολόγος. Η κοινωνιολόγος Αναστασία Γιούζεφ. Ήρθα απόψε για να μιλήσω στις φίλες μου τις ερωτευμένες, κοινώς καψούρες. Για μας. Πω λίγα tips. Πώς θα κάνετε τον άλλο να δαγκώσει τη λαμαρίνα. Και Σάρικο, το θέμα μιλήστε μας γι' αυτό. Πώς πρέπει να ντύνεσαι και πώς πρέπει να γδύνεσαι. Και πώς θα γδύνεσαι. Α, εδώ έχει ψωμί το θέμα. Αυτό είναι που μας καίει κυρίως. Έτσι, σαν άγγελος Victoria's Secret θα του εμφανιστείς και στην αρχή θα το παίξει λίγο ντροπαλούλα, έτσι λίγο παρθένα. Βέβαια, γιατί με αυτά τα ρούχα κάνει μπαμ η παρθένα από μακριά, ρε παιδί μου, το φωνάζει. Στην αρχή να το παίξει λίγο, όχι σε παρακαλώ, μη, δεν θέλω. Ζησεμνή κοπέλα. Αυτό. Από το σπίτι. Αυτά είναι σούρχα. Τα φοράς και πετάς. Εγώ λέω έτσι να κυκλοφορούμε. Φαντάζεσαι. Ναι. Να πας τώρα σπίτι. Ναι. Και να έχεις μαζί και τα φτερά. Τα φτερά μου. Και να σου πει όλος, τι είναι αυτά αγάπη μου τα πράγματά σου, τα έφερε έτσι να μην μείνεις εδώ. Πεις, όχι, είναι τα φτερά μου. Θα τα βάλω και θα τα δεις όλα. Όλα. Μαζί θα πετάξουμε! Οπότε κορίτσια μου, κρατηθείτε στο δεύτερο, στο τρίτο, στο τέταρτο ραντεβού, να πάτε ένα σινεμά, ένα καφέ, ένα αυτό, να γνωριστείτε. Οπότε να μπερδεύτηκα. Αυτά τα φτερά, όχι για να το πάρουμε λίγο έτσι μηδενικά το πράγμα. Τα φτερά αυτά, ναι. Τα φοράς, σε βλέπει, ναι. Αλλά δεν του κάθεσαι, όχι το δεν του κάθεσαι, είσαι αχ και μη και δεν θέλω και δεν μπορώ. Αλλά πρώτα τα φορά σε βλέπεις στη σπιτόγκα και μετά βγαίνετε δεύτερο ραντεβού για σινεμά, φαγητό. Μπορεί να τα φοράς και στον δρόμο αυτά τα φτερά. Εγώ δεν την καταλαβαίνω αυτή την ολοκληρωχία. Πρώτα πας σπίτι. Με τα φτερά. Δεν του κάθισε. Στο επόμενο ραντεβού που λέει του πούστη θα μου κάτσει. Πάλι δεν σου κάθεται. Τα φτερά βγαίνουν μετά το πέμπτο ραντεβού. Γιατί στην αρχή πας για το. Πώς το είπε. Την αποχείωση. Όχι. Λοιπόν, κοπελάρες, ηρεμία θέλω να πω με τις πλαστικές. Πάτε και μου βάζετε με το γυαλουρονικό ρε κοριτσάρες μου, πάτε και μου βάζετε χιλάρες και γίνεστε σαν ροφή που πραγματικά αυτό, οι πολλές πλαστικές σε κάνουν να τραβεστίζεις. Φυσική όμορφια άλλη, με το στήθος. Πάνε και βάζουν τεράστια, εντάξει συμφωνώ ότι πλαστική στο στήθος αν δεν έχεις να βάλεις, αλλά όχι κάτι τεράστια ρε κοριτσάρες μου, δηλαδή. Ποιος τα κάνει αυτά βρε Γιούσεφ μου, ποιος κάνει πλαστικές, ξέρεις εσύ κανέναν. Βλέπουμε κανένα μπροστά μας αυτή τη στιγμή που έχει κάνει πλαστική, γιατί δεν μπορώ να το αντιληφθώ. Εγώ όλα φυσικά τα βλέπω. Κι εγώ. Όλα τα μεγέθη. Ορισμός της φυσικότητας. Η φυσικότητα ξεχυλίζει. Δηλαδή από την κορφή ως τα νύχια. Ξεχυλίζει η φυσικότητα των πραγμάτων, τα φυσιολογικά επίπεδα της εποχής. Και μπρος και πίσω και πάνω και κάτω. Να μην γίνουμε και αγελάδες. Εκτός αν θες να βρεις δηλαδή κανένα κτηνοτρόφο, να σε αρμέγει όλη μέρα. Χιούμορ. Επειδή οι άντρες είναι σαν τον Πινόκιο,
αλλά αντί να μεγαλώνει η μύτη τους, μεγαλώνει κάτι άλλο. Όταν θα βγείτε, να προτιμήσετε να πάτε για ένα φαγητό, αντί να πας σε ένα κλαμπ και να πιείς και μετά να θέλει άλλα πράγματα. Όχι, όμορφα, ήρεμα για φαγητό, να γνωριστείτε. Δεν χρειάζεται one night stand, δεν είμαστε εύκολες, πάμε για φαγητό. Το πούμε όλοι μαζί αυτό που μας δίδεξε η κυρία Γιούσεφ. Δεν είμαστε εύκολες. Όλα κι όλα. Κάνουμε και λίγο. Και δεν θέλω. Μην κοιτάς που μεχδημένη μπροστά σου. Δεν θέλω. Τι θέλω. Βγάλε φωτογραφία με τα φιλαράκια σου, τους ωραίους, τους παιδαράδες. Ρωτήσω κάτι άλλο. Τον καθρέφτη του χαϊδεύει την ώρα. Κι ας είναι φίλοι σου, κι ας είναι ξαδέρφια σου, λούγκρες, ό,τι να είναι. Βγάλε εσύ φωτογραφία μαζί τους, θα δεις πως θα σκάσει. Φωτογραφία κοριτσάρα μου, και τι να σου πω, δεν λέω κοριτσάρα μου, δείξε τους φελαράδες σου έτσι να γουστάρουμε, να φοβηθούμε λίγο ότι κάτι παίζει με τα αγοράκια αυτά που βλέπουμε στη φωτογραφία. Δεν έχει σημασία, γκέι είναι, straight είναι, bi είναι. Θα ζηλέψει ο άλλος, το λέει η Αναστασία. Σε αυτό το ντοκιμαντέρ με τους φίλους μας στα ζώα. Κάπως έτσι τελείωσε αυτό το ντοκιμαντέρ, το οποίο ήταν εδώ για να σας μεταλαμπαδεύσει αυτή τη γνώση. Και ποιο ήταν το ηθικό δίδαγμα? Ποιο ήταν? Ότι πρέπει να... Μπορώ να το βρω? Όχι, μη μου το πεις. Ότι δεν είμαστε εύκολες. Ναι. Δεν κάνουμε one night stand. Ναι. Φοράμε τα φτερά μας. Ναι. Δεν αρκούσε αυτό το μάθημα. Ήταν λατρεία, ήταν λατρεία. Ζω για τη στιγμή που θα δω και τα σχόλια από κάτω στυλ από τους φανατικούς της Γιούσεφ ότι ρε καράμπαζε, πιάνε το στόμα σας αυτόν τον θρύλο που λέγεται Αναστασία Γιούσεφ. Δεν πειράζει, θέλω να δω τα σχόλια, θέλω να δω το επίπεδο του Ελληνάρι ακόμη μια φορά κάτω στα σχόλια. Δώστε το λίγο, δώστε το μου! Στα σχόλια πάντα. Γράψτε μας από κάτω. Τι από όλα αυτά έχετε πραγματοποιήσει, έχετε εφαρμόσει στη ζωή σας αυτά που λέει η κυρία Αναστασία. Και γράψτε μας από κάτω τα ποια δουλεύουν, τα ποια δεν δουλεύουν. Μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe σε τούτο εδώ το κανάλι και να πατάτε και το καμπανάκι για να σας έρχεται ενημέρωση όταν βγάζουμε καινούργιο επεισοδιάκι. Επίσης, να μας κάνετε και like στο Facebook page μας και να μας ακολουθήσετε και στα προσωπικά μας Instagram profiles αλλά και στο κοινό μας του Girls One Map κάτω παύλα official. Αυτά τα νέα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας υπόλοιπο. Και μέχρι το επόμενο επεισόδιο, πολλά φιλιά! Α, δεν θα σου ξαναβάλω λίγο σύμφωνα, δεις. Τι κατάσταση είναι αυτή. Λοιπόν, άντε, φιλάκια. Κάτσε κάτω. Γεια σας, γεια σας.